Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τουρίστες που επέβαιναν σε μικρό τουριστικό λεωφορείο τη στιγμή που Γκάντζος Γκερανού χτύπησε το πλαϊνό τζάμι με συνέπεια να επικρατήσουν σκηνές πανικού. Και χτυπάει ο Γκάντζος πάνω στο μεσαίο μπαμπρίζ πούλμα. Ευτυχώς χτύπησε στο πάνω μέρος. Αν χτυπούσε στη μέση, σίγουρα θα είχαμε ατύχημα, γιατί ήταν σε αυτό το τζάμι καθόταν μια κοπέλα με ένα μωρό στην αγκαλιά της και σίγουρα θα υπήρχε ατύχημα. Από καθαρή τύχη αποφεύθηκαν τραγικές καταστάσεις, καθώς η περίπτωση που ο Γκάντζος έπεφτε λίγα εκατοστά χαμηλότερα, τότε θα τραυμάτιζε τουρίστες. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη στον ΒΟΑΚ λίγο πριν τη λιγαριά, όπου εκτελούνται εργασίες αντιστήριξης του δρόμου και όπως υποστηρίζουν επαγγελματίες, δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται κάτι αντίστοιχο. Την ώρα που περνούσε, ξαφνικά ακούνε ένα χτύπημα στον μπαμπαρίν και τρομάξαν οι τουρίστες. Η κοπέλα που κρατούσε το μωρό έπεσε κάτω, γιατί είδε ότι έκαμε σφουγγάρι, δηλαδή μπήκε τον μπαμπρίζ μέσα, γιατί όπως έσπασε έκαμε ελαστικότητα και ξαναβγήκε έξω. Δηλαδή της ήρθε κοντά, είπε. Θέλω να δηλώσω στους υπεύθυνους να αναλάβουν τις ευθύνες τους εκεί. Γιατί θα γίνει ατύχημα. Και χθες έμαθα ότι είναι το τρίτο περιστατικό με μπαμπρίζ λεωφορείου. Το μικρό τουριστικό λεωφορείο κατευθυνόταν από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, με τις επικίνδυνες αυτές στιγμές να προκαλούν μεγάλη αναστάτωση στους τουρίστες και ιδιαίτερα σε μητέρα η οποία κρατούσε το μωρό στην αγκαλιά της, καθώς το ατύχημα σημειώθηκε μια ανάσα από το κάθισμά της. Είναι δυνατόν να φύγει ο Γκάντζος του φορτηγού και να χτυπήσει το τουριστικό λεωφορείο στο πλάι μαζί μέσα με επιπαίνοντες? Αντιλαμβανόμαστε τι μπορούσε να είχε συμβεί αν το λεωφορείο ήταν μεγάλο, γιατί μιλάμε για ένα μίνι μπας, και έφευγε με σφοδρότητα ο Γκάντζος και τρυπούσε το τζάμι, το σπούσε τελείως και χτυπούσε τον επιβάτη μέσα. Θα μιλούσαμε για θάνατο τώρα, θα μιλούσαμε για ένα εθνικό διασυρμό για τον τουρισμό μας. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται συντονισμένα, πρέπει να γίνονται με μελέτες και με σχεδιασμό. Δεν είναι δυνατόν να περνάνε τα τουριστικά λεωφορεία, να περνάνε οι συνειδητοποιητές μας, να περνάνε τα ΙΟΤΑΧΗ και να γίνεται εκφόρτωση υλικών σε μια απόσταση ανάσας με τα οχήματα που περνάνε από εκεί. Γιατί πιστέψτε με, για προσιλοδουλειές είναι αυτά τα πράγματα που ζούμε.